Νάντια Μαύρο, έχεις αγωνιστεί σε Α2. Α2 και Α1 τα τελευταία χρόνια. Στο Ρέθινο δεν ανεβήκατε. Εδώ τι θα κάνετε? Εμείς λέμε να ανεβούμε φέτος. Την πρώτη χρονιά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι έχουμε και έμπειρους προπονητές και έμπειρη ομάδα. Οπότε... Εδώ λίγο πολύ σε γνωστή, η καταγωγή σου είναι από την Άξο. Καταγωγή μου, ναι. Σε ξέρουν στο νησί, σε μαθαίνουν, τι γίνεται? Κάποιοι με μαθαίνουν, κάποιοι με ξέρουν. Τα προηγούμενα χρόνια ερχόμουν, κυρίως καλοκαιρινούς μήνες όμως. Αυτά. Ήταν και ένας λόγος που επέλεξες στον Παναξιακό, 100%. Δεν ήταν ένας λόγος, ήταν ο λόγος για μένα. Δεν ήταν σκοπός μου να ταξιδεύω, Αθήνα μένω χρόνια. Από φέτος σκέφτηκα ότι είναι ευκαιρία να βοηθήσω αυτή την ομάδα. Πόσο δύσκολη είναι η κατηγορία? Αρκετά δύσκολη και έχει ανεβεί και το επίπεδο πάρα πολύ, δεδομένου ότι έχει αποδυναμωθεί η Α1 και πάρα πολλές παίκτες, πολύ καλές παίκτριες επίπεδο, έχουν πάει στην Α2 και είναι και πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και τι προβλέπεις? Προβλέπω σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν θέλω να κάνω βαρύτυπες δηλώσεις. Πιστεύω στην ομάδα μας και θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για μας. Και αποκλείεται να υπάρχει ομάδα είτε σε αυτό τον όμιλο, σωστά? Τίποτα δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται. Είτε αυτό λέγεται κάποια ομάδα να είναι αίτητη, είτε να λέγεται ακόμα και καλύτερη ομάδα με διαφορά να ηττηθεί. Είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά είναι παρακινδυνευμένα τα προγνωστικά. Σίγουρα. Γιατί οι ομάδες είναι πολύ καινούργιες όλες και οι συνθέσεις τους στην Α2. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις το αποτέλεσμα από πριν. Το θέμα είναι η προσπάθεια και η σωστή προετοιμασία σε κάθε τι. Το ότι δεν κάνετε φιλικά παιχνίδια είναι πρόβλημα? Είναι ένα μείον σίγουρα, γιατί οι αγωνιστικές συνθήκες είναι πάντα διαφορετικές από τις απλές συνθήκες προπόνησης. Ελπίζουμε αυτό να τα ανταπεξέλθουμε και να μην φανεί στα επίσημα μάτς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.